Ξιάο Τζιάνγκ, να είσαι σίγουρη πως δεν ήρθαμε εδώ να σε ανακρίνουμε. Απλώς να μιλήσουμε θέλουμε. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορείς να μου το πεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω. Ναι. Αν έχετε κάτι να πείτε, μπορείτε να το πείτε. Ο πρόεδρός μας είναι καλόκαρδος. Δεν έχω να πω τίποτα. Εμείς οι πιστοί του Θεού δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα με εσάς τους άθεους. Φοβάμαι πως δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Έλα τώρα. Δεν γίνεται να το πιστεύεις αυτό. Εσύ είσαι δημοσιογράφος, εγώ διευθυντής σχολής. Είμαστε και οι δύο διανοούμενοι. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος να μιλήσουμε. Σου το λέω ειλικρινά. Νιώθω μεγάλη συμπάθεια για σένα. Είσαι πολύ μορφωμένος άνθρωπος και ήσουν αξιοσέβαστη δημοσιογράφος. Αυτό είναι σπουδαίο επίτευγμα. Θα ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι έχουν μια μορφή εξουσίας. Μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή. Η πένα σας μπορεί να αναδείξει ηγέτες ή επιχειρήσεις. Μπορεί να κάνει κάποιον διάσημο σε μία νύχτα. Οι δημοσιογράφοι είναι ευνοούμενοι των ηγετών σε κάθε επίπεδο. Συμφωνείς με αυτά που μόλις είπα? Ο δημοσιογράφος έχει πολύ ορατή θέση. Έχει συχνές επαφές με ηγέτες και ευκαιρίες ανέλυξης. Ας το πούμε ένα στρατηγικό σημείο παρατήρησης. Δεν έχει όρια η εξέλιξη ενός δημοσιογράφου που συμβαδίζει με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ένας δημοσιογράφος είναι σε πολύ καλύτερη θέση από μας. Άκου, είσαι έξυπνη και συνετή. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Πώς μπόρεσες να εγκαταλείψεις ένα τόσο καλό επάγγελμα και να επιλέξεις να πιστέψεις στο Θεό? Κοίτα πώς είσαι τώρα. Αντί να είσαι μία αξιοσέβαστη δημοσιογράφος, είσαι εχμάλωτη επειδή πιστεύεις στο Θεό. Αυτό δεν είναι ταπεινωτικό? Να σε κλείνουν φυλακή, να καταστρέφεις το μέλλον σου και όλα λόγω της πίστης σου στο Θεό. Είναι μια πραγματική τραγωδία. Δεν συμφωνείς? Σήμερα ήρθα εδώ για να σε βοηθήσω. Θέλω μόνο να μας πεις όλα όσα γνωρίζεις. Να υπογράψεις μια επιστολή μεταμέλειας και να υποσχεθείς πως δεν θα πιστεύεις. Τότε θα σε αφήσουμε αμέσως να πας σπίτι σου. Θα είσαι ελεύθερη. Επίσης, προτίθεμαι να μιλήσω για λογαριασμό σου στη μονάδα σου, για να σε επαναφέρω στη θέση της δημοσιογράφου και να σε βοηθήσω να έχεις ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Τι λες γι' αυτά? Ξιάο Τζιάνγκ, ο πρόεδρός μας έχει επιρροή στην επαρχιακή κυβέρνηση. Είναι πραγματική ευλογία που θέλει να σε βοηθήσει. Πρέπει να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία. Πρόεδρε Γιουάν, είστε αξιωματούχος της κυβέρνησης και εγώ ήμουν δημοσιογράφος του κόμματος. Έχουμε και δύο εμπειρία από τη ζωή. Σε αυτή τη σκοτεινή και κακιά εποχή, πού είναι το φως? Πού είναι η δικαιοσύνη? Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει μια ζωή με νόημα? Συχνά σκέφτομαι αυτά τα ερωτήματα. Παλιά πίστευα ότι ως δημοσιογράφος θα μπορούσα να δουλεύω για τους ανθρώπους και να μιλάω για λογαριασμό τους, γράφοντας άρθρα που θα απεικόνιζαν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αλλά καθώς μεγάλωνα, κατάλαβα. Όσο κυβερνά το ΚΚΚ, όλα τα ειδησιογραφικά μέσα τα ελέγχει αυτό και λειτουργούν απλώς ως φερέφωνα. Καμία πιθανότητα να μιλήσεις για λογαριασμό του λαού. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να διαδίδουν ψέματα, να υμνούν το ΚΚΚ και να εξαπατούν το κοινό. Αν οποιοδήποτε δημοσιογράφος προσπαθήσει να έρθει αντιμέτωπος με το κόμμα και να αναφέρει την αλήθεια, μιλώντας δίκαια για τους ανθρώπους, θα υποστεί κυρώσεις. Αυτός ο δημοσιογράφος θα απολυθεί, θα μπει φυλακή. Μπορεί ακόμη και να σκοτωθεί. Αυτό είναι κοινό μυστικό μεταξύ των δημοσιογράφων. Όσοι δημοσιογράφοι δεν εγκρίνουν την κατάσταση, δεν τολμούν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Αυτή η σκληρή πραγματικότητα ήταν οδυνηρή και με μπέρδευε. Όπως λένε, το καλό φέρνει καλό, το κακό κακό. Σίγουρα θα υπάρξει μια θεία τιμωρία για τους ακόλουθους του ΚΚΚ. Διαβάζοντας τα λόγια του παντοδύναμου Θεού, ανακάλυψα
την αλήθεια σε αυτά. Τις έσχατες ημέρες, η ενσάρκωση του Θεού γίνεται για την κάθαρση και τη σωτηρία του ανθρώπου, για να λυτρωθεί από την αμαρτία. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να σωθεί η ανθρωπότητα. Αν ο άνθρωπος απορρίπτει την αλήθεια και ακολουθεί τις κοσμικές τάσεις της αμαρτίας, σίγουρα θα φανιστεί στην καταστροφή. Όταν ήμουν δημοσιογράφος, έκανα ασυνείδητα πράγματα για να επιτύχω δόξα και υψηλή θέση. Είχα επάγγελμά μου να εξαπατώ τους ανθρώπους. Με κατηγορούσε η συνείδησή μου. Στην καρδιά μου είχα βαθύ πόνο και δεν είχα γαλήνη. Αν συνέχιζα να ακολουθώ το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα με περίμενε σίγουρα τιμωρία στην κόλαση. Και έτσι αποφάσισα να αποδεχθώ το έργο του Θεού και να αφήσω αυτή τη δουλειά. Αποφάσισα να πιστέψω στο Θεό και να ακολουθήσω τη σωστή οδό. Πρόεδρε Γιουάν, αν δεν γνωρίζετε την ύπαρξη του Θεού, αν δεν καταλαβαίνετε την πίστη σε Αυτόν, μπορείτε να διαβάσετε το λόγο του παντοδύναμου Θεού. Η αλήθεια και η ύπαρξη του Θεού θα σας γίνουν πολύ σαφείς. Τότε θα καταλάβετε από πού προήλθε ο άνθρωπος και πού οδεύει. Θα μάθετε πώς να ζείτε για να σας επαινεί ο Θεός και να είστε ευλογημένος. Συγγνώμη, μα είσαι πιστή μόνο 10 χρόνια. Ακόμα θεωρείσαι αρχάρια. Έχω ζήσει πολλά χρόνια και έχω μελετήσει για δεκαετίες τις θρησκείες. Σου λέω με μεγάλη σιγουριά πως στον κόσμο μας απλώς δεν υπάρχει Θεός, ούτε υπήρξε ποτέ κανείς σωτήρας. Η πίστη στο Θεό είναι υπερβολικά ασαφής. Απλώς δεν είναι πρακτική. Είμαστε και οι δύο μορφωμένοι άνθρωποι. Πρέπει να εξετάζουμε τα ζητήματα σύμφωνα με τα γεγονότα και την επιστήμη. Και να πιστεύουμε τις θεωρίες του Δαρβίνου ή ακόμα και του υλισμού. Συμφωνείς μαζί μου? Γιατί αισθάνεσαι πως πρέπει να πιστεύεις στο Θεό? Εμείς οι κομμουνιστές πιστεύουμε στον αθεϊσμό και τη θεωρία της εξέλιξης. Πρέπει να ξέρεις ότι η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου είναι μια από τις σημαντικότερες θεωρίες στην ιστορία της επιστήμης. Σύμφωνα με τον Δαρβίνο, είναι σίγουρο πως τα πάντα στη γη δημιουργήθηκαν από το έργο της φύσης. Ο άνθρωπος είναι ένα τυχαίο προϊόν της διαδικασίας της βιολογικής εξέλιξης στη φύση. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο. Αυτό έχει επαρκή θεωρητική βάση. Αυτό δείχνει πως δεν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Όσα γράφονται στη βίβλο είναι μύθοι και θρύλοι που δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά. Αν μου επιτρέπεις, σε συμβουλεύω να μελετήσεις τον υλισμό και την εξέλιξη. Είναι πολύ πρακτικά και θα ξεδιαλύνουν τις αμφιβολίες σου. Πιστεύω πως όταν καταφέρεις να τα δεις όλα καθαρά, θα αποκτήσεις μια σωστή κατανόηση της θρησκευτικής πίστης και θα απαλλαγείς επιτέλους από τις ψευδεστήσεις της τυφλής πίστης. Μόνο ακολουθώντας το ΚΚΚ θα έχεις μέλλον. Το ΚΚΚ είναι αθεϊστικό κόμμα. Πιστεύει στον υλισμό και στην εξέλιξη. Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Και ο υλισμός και ο δαρβινισμός έχουν απορριφθεί από τους περισσότερους. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται το Θεό και επιστρέφουν σε Αυτόν. Όλο και περισσότεροι πιστεύουν πως ο λόγος του Θεού αποτελεί την αλήθεια. Ο κόσμος έχει φτάσει πλέον στο τέλος των εσχάτων ημερών. Το έργο του Θεού έχει φτάσει στο τελευταίο βήμα. Ο Θεός θα εμφανίσει όλες τις πράξεις του, ώστε τις έσχατες ημέρες να δούμε ότι όλα στους ουρανούς και στη γη δημιουργήθηκαν από το Θεό που κυβερνά τα πάντα. Όπως λέει και ο παντοδύναμος Θεός, πόσα πλάσματα ζουν και αναπαράγονται στο αχανές σύμπαν, υπακούοντας το νόμο της ζωής ξανά και ξανά, ακολουθώντας ένα σταθερό κανόνα. Αυτοί που πεθαίνουν παίρνουν μαζί τους τις ιστορίες των ζωντανών και οι ζωντανοί επαναλαμβάνουν την ίδια τραγική ιστορία εκείνων που πέθαναν. Και έτσι η ανθρωπότητα δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί γιατί ζούμε και γιατί πρέπει να πεθάνουμε. Ποιος κυβερνά αυτόν τον κόσμο και ποιος δημιούργησε αυτή την ανθρωπότητα? Δημιούργησε όντως η μητέρα φύση τον άνθρωπο? Ελέγχει πραγματικά η ανθρωπότητα τη μοίρα της? Χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα θέτει αυτά τα ερωτήματα ξανά και ξανά. Δυστυχώς, όσο περισσότερο παθιάζεται ο άνθρωπος με αυτές τις ερωτήσεις, τόσο μεγαλύτερη δίψα αναπτύσσει για την επιστήμη. Η επιστήμη προσφέρει σύντομη ικανοποίηση και προσωρινή απόλαυση της σάρκας, αλλά δεν επαρκεί για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την απομόνωση, τη μοναξιά και το φόβο που με δυσκολία κρύβεται, καθώς και την αδυναμία που υπάρχει στην ψυχή του.
Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί απλά την επιστημονική γνώση που φαίνεται με γυμνό μάτι και μπορεί ο νους να κατανοήσει, ώστε να αναισθητοποιήσει την καρδιά του. Ωστόσο, αυτή η επιστημονική γνώση δεν μπορεί να εμποδίσει την ανθρωπότητα από τα να εξερευνά μυστήρια. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο κυρίαρχος όλων των πραγμάτων στο σύμπαν. Και πολύ λιγότερο γνωρίζει την αρχή και το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος απλώς ζει κατά ανάγκη εν μέσω αυτού του νόμου. Κανείς δεν μπορεί να του ξεφύγει και κανείς δεν μπορεί να τον αλλάξει, επειδή μεταξύ όλων και στα ουράνια, από πάντα και για πάντα, υπάρχει μόνο ένας, κυρίαρχος των πάντων. Είναι αυτός που ο άνθρωπος ποτέ δεν έχει δει. Αυτός που η ανθρωπότητα δεν γνώρισε ποτέ. Αυτός που ο άνθρωπος δεν πίστεψε ποτέ στην ύπαρξή του κι όμως είναι εκείνος που εμφύσισε πνοή στους προγόνους των ανθρώπων και έδωσε ζωή στην ανθρωπότητα. Είναι αυτός που προμηθεύει και θρέφει την ύπαρξή της ανθρωπότητας και την καθοδηγεί μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, από αυτόν και μόνο εξαρτάται η επιβίωση του ανθρώπου. Είναι κυρίαρχος όλων των πραγμάτων και κυβερνά όλα τα ζωντανά πλάσματα του σύμπαντος. Ελέγχει τις τέσσερις εποχές και είναι εκείνος που καλεί τον άνεμο, την παγωνιά, το χιόνι και τη βροχή. Δίνει στην ανθρωπότητα το φως του ηλίου, καθώς και τη νύχτα. Ήταν εκείνος που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, παρέχοντας τον άνθρωπο βουνά, λίμνες και ποτάμια, καθώς και όλα τα ζωντανά πλάσματα μέσα σε αυτά. Η πράξη του είναι παντού, η δύναμή του είναι παντού. Η σοφία του βρίσκεται παντού και η εξουσία του είναι παντού. Κάθε ένας από αυτούς τους νόμους και τους κανόνες είναι η ενσάρκωση της πράξης του και κάθε ένας από αυτούς αποκαλύπτει τη σοφία και την εξουσία του. Ποιος μπορεί να εξαιρεθεί από την κυριαρχία του και ποιος μπορεί να αποδεσμευθεί από τα σχέδιά του? Όλα τα πράγματα υπάρχουν κάτω από το βλέμμα του και όλα ζουν κάτω από την κυριαρχία του. Η πράξη και η δύναμή του δεν αφήνουν άλλη επιλογή στον άνθρωπο παρά να αναγνωρίσει πως εκείνος υπάρχει πραγματικά και είναι ο κυρίαρχος των πάντων. Έλα τώρα. Γίνεσαι μάρτυρας για το λόγο του παντοδύναμου Θεού ακόμα και εδώ. Θέλεις να μας κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Δεν καταλαβαίνεις τι μέρος είναι εδώ. Είπατε πως δεν έχετε έρθει για να με ανακρίνετε. Πως ήρθατε για μια ειλικρινή κουβέντα. Γι' αυτό επικοινώνησα το λόγο του Θεού μαζί σας. Για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πίστεψα στα λόγια σας και μοιράστηκα όσα πιστεύω. Σας δυσαρέστησε αυτό? Εσύ... Για την ακρίβεια, χαίρομαι που μας ανοίχτηκες και που μας θεωρείς φίλους. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Από τη δημιουργία, ο Θεός έχει επιτελέσει τρία στάδια έργου. Έχει εκφράσει πολλές αλήθειες σε κάθε στάδιο του έργου του. Ολόκληρη η Βίβλος είναι η καταγραφή του έργου του Θεού, την εποχή του νόμου και την εποχή της χάριτος. Έπειτα ο παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε την κρίση της έσχατης ημέρες, εκφράζοντας τις αλήθειες για την κάθαρση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας, οι περισσότερες από τις οποίες καταγράφονται στο βιβλίο «Ο Λόγος ενσαρκώνεται». Παρότι δεν βλέπουμε το πνευματικό σώμα του Θεού, μπορούμε να δούμε όλα τα λόγια που εκφράζει ο Θεός σε κάθε εποχή όταν εμφανίζεται για να επιτελέσει έργο. Αυτό εκπληρώνει τα λόγια της Βίβλου. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος». Επειδή η ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί από τον Σατανά, ο Θεός μιλούσε και επιτελούσε έργο για να τη σώσει. Την εποχή του νόμου, ο Θεός επιτέλεσε έργο στο Ισραήλ για να εκδώσει τον νόμο και τις εντολές του και να καθοδηγήσει τη ζωή της ανθρωπότητας επί γης. Την εποχή της χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε ως Κύριος Ιησούς και επιτέλεσε έργο λύτρωσης στην Ιουδαία. Ο παντοδύναμος Θεός ενσαρκωμένος επιτελεί το έργο των εσχάτων ημερών στην Κίνα. Ο Λόγος του Θεού που καταγράφεται στη Βίβλο και στο «Ο Λόγος ενσαρκώνεται τις έσχατες ημέρες» αποδεικνύει ότι ο Θεός μιλάει και επιτελεί έργο στον κόσμο για να καθοδηγήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Αν δεν ήταν το Πνεύμα του Θεού, ποιος θα μπορούσε να εκφράσει λόγια με τέτοια δύναμη και εξουσία? Ο άνθρωπος αδυνατεί να δει το Πνεύμα του Θεού, αλλά μπορεί να ακούσει τα λόγια που εκφράζει αυτός. Αυτό αρκεί για να αποδειχθεί ότι το Πνεύμα του Θεού μιλάει και επιτελεί έργο για να καθοδηγήσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει στο Θεό μόνο σύμφωνα με το Λόγο του. Όταν προσευχόμαστε, αισθανόμαστε το έργο του Αγίου Πνεύματος και την ύπαρξή του Θεού. Δεν έχετε διαβάσει τη Βίβλο και το Λόγο του Θεού, ούτε έχετε προσευχηθεί στο Θεό. Δεν έχετε πιστέψει στο Θεό. Και έτσι δεν μπορείτε να αισθανθείτε την ύπαρξή του. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε ως Υιός του ανθρώπου, για να μιλήσει και να επιτελέσει έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλα τα λόγια που εκφράζονται
από τον παντοδύναμο Θεό αποτελούν την αλήθεια με εξουσία και δύναμη. Και μόνο αυτός θα μπορούσε να τα έχει πει. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι το πνεύμα του Θεού που μιλάει και ότι το πνεύμα του Θεού ενσαρκώνεται για να εμφανιστεί και να επιτελέσει το έργο του. Όταν διάβασα τα λόγια του παντοδύναμου Θεού στο «Ο λόγος ενσαρκώνεται», ένιωσα ξεκάθαρα ότι αυτά τα λόγια προέρχονταν από το Θεό. Ήταν ο Θεός που μίλουσε απευθείας στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό αποδέχτηκα τον παντοδύναμο Θεό. Αφού βίωσα το έργο του Θεού για πολλά χρόνια, αισθάνθηκα την εξουσία και τη δύναμη του λόγου του Θεού και ένιωσα τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Είδα τις υπέροχες πράξεις του Θεού. Στην καρδιά μου, η εξουσία, η δύναμη, η παντοδυναμία και η κυριαρχία του Θεού είναι εξαιρετικά αληθινές. Μπορώ να πω πως όλοι όσοι έχουν καρδιά και πνεύμα μπορούν να δουν το γεγονός της ύπαρξης του Θεού και της κυριαρχίας του σε όλα, από όλα όσα έχει δημιουργήσει ο Θεός και όλες τις αλήθειες που έχει εκφράσει. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ο ουρανός και η γη θέλουν σου παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν σου παρέλθει». Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο ουρανός και η γη μπορεί να παρέλθουν, όμως ούτε ένα γράμμα, ούτε μια μολυβιά από αυτά που λέω δεν θα παρέλθουν ποτέ». Όταν κάθε προφητεία και κάθε λόγος του Θεού εκπληρώνονται και επιτυγχάνονται, είναι εμφανές ότι μόνο ο λόγος του Θεού αποτελεί την αλήθεια. Όλη η ανθρωπότητα πρέπει να δει την παντοδυναμία και την κυριαρχία του Θεού. Λοιπόν, όσα λες ακούγονται μελετημένα και λογικά. Αλλά δεν έχω δει ποτέ το Θεό. Δεν έχω δει ποτέ πώς επιτελεί έργο ο Θεός, ούτε πώς κυριαρχεί στον κόσμο. Μου είναι δύσκολο να αναγνωρίσω και να αποδεχθώ το Θεό. Από τη μελέτη μου στη θρησκευτική πίστη τόσα χρόνια, θεωρώ ότι η θρησκευτική πίστη προσφέρει απλώς πνευματική θρέψη και αποτελεί μόνο έναν τρόπο για την κάλυψη του πνευματικού κενού της ανθρωπότητας. Και οι πιστοί του Θεού δεν πεθαίνουν στο τέλος όπως όλοι. Βεβαιώνει κανείς ποιοι πήγαν στον παράδεισο και ποιοι στην κόλαση. Για μένα, η θρησκευτική πίστη φαίνεται μη ρεαλιστική και αρκετά ασαφής. Με την επιστημονική εξέλιξη και την πρόοδο της ανθρωπότητας, η θρησκευτική πίστη πιθανότατα θα εγκαταληφθεί και θα παραμεριστεί. Πρέπει όλοι να πιστεύουμε στην επιστήμη. Μόνο η επιστήμη μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια και την πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Παρότι η επιστήμη δεν έχει αρνηθεί το Θεό, δεν έχει μαρτυρήσει και την ύπαρξή Του, αν η επιστήμη βρει αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός και κυριαρχεί στα πάντα, τότε θα πιστέψουμε και εμείς στο Θεό. Εμείς οι κομμουνιστές πιστεύουμε μόνο στην επιστήμη. Μόνο μέσω της πίστης στην επιστήμη και της εξέλιξης αυτής θα προοδεύσει η κοινωνία. Η επιστήμη μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα των ανθρώπινων κοινωνιών. Τι προσφέρει στους ανθρώπους η πίστη στο Θεό? Εκτός από μια πρόσκαιρη πνευματική παρηγοριά, σε τι άλλο χρησιμεύει? Δεν λύνει κανένα πρακτικό πρόβλημα. Θέλω να πω πως η πίστη στην επιστήμη είναι πιο ρεαλιστική από την πίστη στο Θεό. Πρέπει όλοι να πιστεύουμε στην επιστήμη. Κύριε Γιουάν, ο αθεϊσμός βάζει την επιστήμη πάνω απ' όλα και της δείχνει μεγάλη πίστη, σε σημείο να θεωρεί την επιστήμη αλήθεια και πίστη. Αλλά αν η επιστήμη ήταν η αλήθεια, γιατί τόσες πολλές από τις θεωρίες της έχουν αμφισβητηθεί και απορριφθεί μετά από μια σύντομη πορεία? Αυτό δείχνει ότι η επιστήμη δεν αποτελεί την αλήθεια. Μπορεί η επιστήμη να λύσει τα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας? Μπορεί να εξουδετερώσει τη διαφθορά του ανθρώπου? Μπορεί η επιστήμη να εξουδετερώσει το σκοτάδι και το κακό στον κόσμο? Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να γνωρίσουν το Θεό? Μπορεί η επιστήμη να φέρει ευτυχία και ειρήνη στην ανθρωπότητα? Τώρα που η επιστήμη έχει εξελιχθεί πλήρως, ποιες είναι οι συνέπειες? Η επιστήμη δεν έφερε ευτυχία και ειρήνη στην ανθρωπότητα. Έφερε πολέμους και καταστροφές που απειλούν να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Το περιβάλλον καταστράφηκε. Τα υγιεινά, μη τροποποιημένα τρόφιμα σπανίζουν πια. Όλα αυτά δεν είναι αλήθεια? Με την εξέλιξη της επιστήμης, οι άνθρωποι πιστεύουν περισσότερο σε αυτήν και αρνούνται και αντιστέκονται στο Θεό. Κάτι που οδηγεί στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Όπως λέει και ο παντοδύναμος Θεός, από τότε που ο άνθρωπος είχε τις κοινωνικές επιστήμες, ο νους του ήταν κατηλημένος από την επιστήμη και τη γνώση.
η επιστήμη και η γνώση έγιναν εργαλεία για τη διακυβέρνηση της ανθρωπότητας. Και δεν υπήρχε επαρκής χώρος στον άνθρωπο να λατρέψει το Θεό, αλλά ούτε και ευνοϊκές συνθήκες για τη λατρεία του Θεού. Η θέση του Θεού βυθίστηκε ακόμα πιο κάτω στην καρδιά του ανθρώπου. Ένας κόσμος στην καρδιά του ανθρώπου χωρίς καμιά θέση για το Θεό είναι σκοτεινός, κενός, χωρίς ελπίδα. Η επιστήμη, η γνώση, η ελευθερία, η δημοκρατία, η διασκέδαση, η άνεση, όλα αυτά δεν είναι παρά μόνο προσωρινή ανακούφιση. Ακόμη και με αυτά τα πράγματα, ο άνθρωπος αναπόφευκτα θα αμαρτήσει και θα παραπονιέται για τις αδικίες της κοινωνίας. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περιορίσουν την πείνα και την επιθυμία του ανθρώπου για εξερεύνηση. Γιατί ο άνθρωπος φτιάχτηκε από το Θεό και οι ανούσιες θυσίες και εξερευνήσεις του ανθρώπου δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη δυστυχία. Ο άνθρωπος θα ζει σε μια συνεχή κατάσταση φόβου. Δεν θα ξέρει πώς να αντιμετωπίζει το μέλλον της ανθρωπότητας ή πώς να αντιμετωπίζει το μονοπάτι μπροστά του. Ο άνθρωπος θα καταλήξει ακόμα να φοβάται την επιστήμη και τη γνώση και να φοβάται ακόμη περισσότερο το αίσθημα κενού μέσα του. Αν ο λαός μιας χώρας ή ενός έθνους είναι ανίκανος να λάβει τη σωτηρία και τη φροντίδα του Θεού, τότε μια χώρα ή ένα έθνος τέτοιου είδους θα περπατάει στο δρόμο προς την καταστροφή, προς το σκότος και θα εξολοθρευτεί από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος υπερασπίζεται την επιστήμη και την πιστεύει, θα αρνηθεί την αλήθεια και τον Θεό. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών? Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στην επιστήμη, φυσικά θα αρνηθεί να αποδεχθεί το έργο και τη σωτηρία του Θεού και μάλιστα θα αντισταθεί στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπει το Θεό, δεν υπάρχει πια χώρος για αυτόν στην καρδιά του και δεν λαμβάνει πλέον την ευλογία του. Τώρα που η ανθρωπότητα υποστηρίζει την επιστήμη, το κακό και ακολουθεί τις κοσμικές τάσεις, το χάσμα ανάμεσα στην ανθρωπότητα και το Θεό μεγαλώνει. Όλος ο κόσμος γίνεται πιο σκοτεινός και κακός και αντιμάχεται περισσότερο τον Θεό. Οι αυξανόμενες συχνές διαμάχες και οι πόλεμοι επέφεραν διάφορες καταστροφές στην ανθρωπότητα. Ειλικρινά, πιστεύετε πως η επιστήμη μπορεί να μας σώσει από το κακό και την αμαρτία? Μπορεί να βοηθήσει να ξεφύγουμε από την καταστροφή της έσχατης ημέρες? Μπορεί η επιστήμη να εξασφαλίσει έναν καλό προορισμό για μας? Αυτά είναι σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την έκβαση του ανθρώπου και δεν μπορεί να τα λύσει η επιστήμη. Αυτό αρκεί για να αποδειχτεί ότι η επιστήμη δεν είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Η έκφραση της αλήθειας από τον παντοδύναμο Θεό της έσχατης ημέρες γίνεται για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αν η ανθρωπότητα λάβει την κρίση και την κάθαρση του παντοδύναμου Θεού, μπορεί να λάβει την προστασία του Θεού μέσα στην καταστροφή και να επιβιώσει για να οδηγηθεί στη βασιλεία του. Αυτή είναι η επαγγελία του Θεού. Είτε ο άνθρωπος αποδεχθεί είτε όχι το λόγο του Θεού, θα δει την εκπλήρωση των λόγων του μέχρι να ολοκληρωθεί η καταστροφή. Τότε θα είναι αργά για μετάνοιες.